Αργά αλλά σταθερά αυξάνεται μέρα με τη μέρα η κίνηση στα εμπορικά καταστήματα του Ρεθύμνου. Παρά τις αλλοπρόσαλες καιρικές συνθήκες, η διακόσμηση και η διάθεση είναι εορταστική, με τους επαγγελματίες να προσδοκούν σε καλύτερες μέρες οικονομικά για να δημιουργήσουν το απόθεμα που θα τους οδηγήσει μέχρι την έναρξη της τουριστικής περίοδου. Οργανώνουν μάλιστα σειρά εκδηλώσεων για να προσελκύσουν το κοινό, αλλά και να ενισχύσουν την χριστουγεννιάτικη διάθεση. Γενικά η κίνηση έχει αρχίσει και ανεβαίνει σιγά-σιγά. Σίγουρα την Κυριακή και τη Δευτέρα που είναι και παραμονή θεωρούμε ότι θα κορυφωθεί. Γενικά το Ρέθυμνο είναι μια πόλη που έχει τα πάντα, μπορείς να βρεις τα πάντα, έχει ποικιλία. Έτσι λοιπόν 27 Δεκεμβρίου στις 8 η ώρα το βράδυ θα έχουμε τη Μαρθέα κοντά μας με κεράσματα, άφθονο φαγητό και άφθονο ποτό. Και στην αγορά κρέατος οι καταναλωτές έχουν ξεκινήσει τα πρώτα τους ψώνια για το εορταστικό τραπέζι, με τις τιμές σε πολλά είδη να είναι κάτω των 6 ευρώ ανά κιλό, αφού οι επαγγελματίες έχουν αντιληφθεί την οικονομική στενότητα του καταναλωτικού κοινού που ψάχνει ενδελεχώς την αγορά για να καταφέρει να βρει την ποιότητα σε λογικές τιμές. Κάπως οικονομικά πράγματα, γι' αυτό και εμείς φροντίζουμε οι τιμές να είναι χαμηλές στην αγορά, όπως για παράδειγμα το γουρνόπουλο έχει 5,48. Η γαροπούλα έχει 5,5, έχουμε ρολά χοιρινά κοτόπουλα στα 5,5 και 5,90 αντιστοίχως, με διάφορες γεμίσεις ώστε να εμπλουτίσει ο κόσμος στο γιορτινό του τραπέζι. Πιο πίσω σε κατανάλωση έχουν μείνει τα αρτοζαχαροπλαστεία, περιμένοντας να κορυφωθεί η κίνηση τις παραμονές Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και τα Σαββατοκύριακα. Στα 10 με 12 ευρώ ανά κιλό οι κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα και στα 15 ευρώ ανά κιλό οι δίπλες. Ο κόσμος αυτές τις μέρες προτιμάει μελομακάρονο, κουραμπιέ και δίπλες. Βέβαια οι μέρες που θα κορυφωθούν για τα τρία αυτά προϊόντα θα είναι το παραμονή, Σαββατοκύριακο και παραμονή.